γιορτή της Αγίας Σκέπης, που τώρα για 60 χρόνια η Εκκλησία της Ελλάδος έχει διατηρήσει αυτή τη γιορτή η κλή. Για ποιο λόγο? Γιατί η Παναγία μας ήταν παρόν στο μέτωπο του 1940 και πολλοί στρατιώτες, πολλούς στρατιώτες ομολόγησαν πως είδανε την Παναγία μας εκεί, στο μέτωπο. Ακούστε λιγάκι από τον οίκο του όρθρου σήμερα που περιγράφει την Παναγία. Είναι του κόσμου η σωτηρία, της Ελλάδος η προστασία, των αγγέλων παράδοξων θέαμα, των ανθρώπων ακλόνητων έρισμα, μήτυρ αϊπάρθενος του παντά ναπτός Χριστού, εφάνης σκέπουσα των σών έθνους, ότι παρέχεις νίκας το στρατοπέδο, πηγή πλουσίας Χριστότητος, λαμπάς Θεού αγαθότητος, τους εχθρούς εκνικόμε. Με αυτές τις λίγες λέξεις που το ύμνος μας περιγράφει η σημασία αυτής της διπλής γιορτής. I hope our students understood how the Virgin Mary protected, and that's why we celebrate today the Holy Protection, because she protected our soldiers at the boundaries on 28th of October 1940. Και το καλύτερο νομίζω που μπορούμε να θυμόμαστε για την εθνική γιορτή είναι τα λόγια του Πρωθυπουργού, τον Winston Churchill, που οι Έλληνες δεν πολεμάνε σαν ήρωες. Οι ήρωες πολεμάνε σαν τους Έλληνες. Greeks do not fight like heroes. Heroes fight like Greeks. Those are the words of Winston Churchill that admired our Greek soldiers that day of the Second World War. Να είστε καλά. Καθίστε τώρα. Ευχαριστώ. Επεσημολευόμενε Πάτερ Αναστάσιε, αξιότιμη Γενική Πρόξενε της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, Δόκτωρα Κούτρα, Πρόξενε της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, κυρία, αξιότιμη Πρόξενε της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, κυρία Λάνα Ζαχίου, αξιότιμη Γενική Πρόξενε της Κύπρου στη Νέα Υόρκη, κυρία Έξη Φέδωνος Μπαντέκ, αξιότιμη κύριε Μπουμπούκη, διευθυντή του γραφείου τύπου του Προξενείου στη Νέα Υόρκη, αξιότιμη κύριε Δρίτσα, πρόεδρε της κοινότητός μας και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, κύριε Κάρα. Αξιότιμη κύριε Ανδριώτη, επίτιμη πρόεδρε της Σχολικής Επιτροπής. Αξιότιμη καλεσμένη μας, κύριε Κόκκινε, πρώην διευθυντή του απογευματινού μας σχολείου, κύριε Μελικόκη. Αξιότιμη κυρία Καραγιώργου, υποδιευθύντρια του Γυμνασίου Λυκείου μας, κυρία Τσόγκα, συντονίστρια των ανωτέρων τάξεων του Δημοτικού μας Σχολείου, αγαπητοί γονείς και φίλοι της κοινότητός μας, συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά, μέλη της Σχολικής Επιτροπής του Ημερησίου Σχολείου, καλημέρα σας. Κάτω από τον ελεύθερο και γαλάζιο ελληνικό ουρανό, με υψωμένες παντού τις σημαίες της νίκης, γιορτάζουμε σήμερα πάλι όλοι οι Έλληνες, πλημμυρισμένοι από εθνική περηφάνεια, την ιστορική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Γιατί όμως καθιερώθηκε να γιορτάζεται η επέτειος της κήρυξης ενός πολέμου ως εθνική γιορτή? Σε όλες τις χώρες πανηγυρίζεται η νίκη, η συντριβή του εχθρού, το τέρμα μιας εθνικής περιπέτειας. Το έθνος μας όμως πανηγυρίζει τη μέρα αυτή τη μεγάλη και ηρωική απόφαση, γιατί η νίκη μας υπάρχει στην απόφαση της αντίστασης, στην απάντηση όχι. Από τότε ο ελληνικός λαός είχε νικήσει. Οι μαθητές μας θα μας βοηθήσουν να εκτιμήσουμε βαθύτερα το νόημα του όχι μέσα από τη σημερινή σχολική γιορτή που ετοίμασα, η οποία συμπεριλαμβάνει ένα θεατρικό,
το χρονικό της 28ης Οκτωβρίου και απαγγελίες, των οποίων την επίβλεψη είχαν η κυρία Σιπίλα και η κυρία Σιμάκου, όπως επίσης και πατριωτικά τραγούδια από τη χοροδία μας, υπό την επίβλεψη του κυρίου Χαζίρογλου, καθώς και παραδοσιακούς χορούς από το Γυμνάσιο και Λύκειο του Αγίου Δημητρίου, υπό την επίβλεψη του κυρίου Μοσκοπή και του κυρίου Κανελόπουλου. Στο σημείο αυτό, τιμώντας τον προστάτη Άγιο της κοινότητός μας, η μαθήτρια Κωνσταντίνα Κουρουγιώτη θα απαγγείλει το ποίημα «Ο Άγιος Δημήτριος». Η μαθήτρια της 7ης τάξης. Ψηφώντας τον πολυάριθμο εχθρό, τον τσουχτερό κρύο και το χιόνι, έγραψαν καινούργιες σελίδες στο βιβλίο της ιστορίας, καινούργιους μαραθώνες, καινούργιες αλαμίνες, καινούργιο 21. Έκτοτε έμεινε η ανθρωπότητα μπροστά στο θαύμα του 40. Με θαυμασμό, ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας είπε εκείνα τα περίφημα λόγια. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Από τώρα θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Σε αυτό τον άνισο αγώνα, όλοι οι Έλληνες επιστρατεύτηκαν, μητέρες, γυναίκες, αδερφές. Άλλες έβλεκαν μάλινα ρούχα για τους στρατιώτες. Άλλες γίνονταν νοσοκόμες για να απαλύνουν τον πόνο των λαβωμένων στρατιωτών. Κι υπηρώτησες σαν άλλες σουλιώτησες. Πολεμούσαν με τον δικό τους τρόπο, μεταφέροντας την πλάτη τους τρόφιμα και πυρομαχικά πάνω στα χιονισμένα βουνά. Ακόμη και τα παιδιά έγιναν οι αρθοφόροι της αγάπης και βοηθούσαν όπως μπορούσαν. Μεγάλη τιμή χρωστάμε στους ημίθεους του 40 που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Μεγάλο το χρέος μας που θυσίασαν τα χέρια τους και τα πόδια τους στον ιερό αγώνα.
και ακόμα μεγάλος ο σεβασμός μας στις μάνες και τις αδερφές που στάθηκαν δίπλα στους στρατιώτες, δίνοντας το δικό τους αγώνα. Ευλαβικά, ας κύψουμε το κεφάλι για όλους αυτούς που πότισαν με το αίμα τους το ιερό έδαφος της Ελλάδας και θέριεψαν το δέντρο της ελευθερίας για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα τους γλυκούς καρπούς και σε ευχηθούμε να είναι αιωνία τους η μνήμη. Γυρνώντας πίσω στο λαμπρό παρελθόν και αναπολώντας το ζωτικό νόημα του όχι της φυλής μας, θέλουμε να βεβαιώσουμε σε όλους ότι και εμείς εμπνεάμαστε από το ίδιο ήθος ζωής και είμαστε πάντα έτοιμοι να αγωνιστούμε για να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα ζει. Να φωνάξουμε πάλι ένα όχι, ένα νέο όχι, αν χρειαστεί, σε κάθε μορφή βίας, αδικίας και καταπίεσης. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η ελευθερία! Η χορωδία μας θα μας τραγουδήσει τον έφεδρο ανθρωπολοφαγό. Υπέκυψε η Ελλάδα κάτω από τα πλήγματα των γερμανικών μενέχειων,
που έστειλε ο Χίτλερ για να γλιτώσει τον συνέτερό του, τον Μουσολίνη. Οι γερμανικές φάλαγγες, ύστερα από στεναρή αντίσταση των στρατιωτών μας, μπήκαν στην Ελλάδα στις 27 Απριλίου του 1941. Ακολουθεί η γερμανική κατοχή, τα μαύρα έγιναν χρόνια της πείνας και του θανάτου. Παρόλα όμως τα σκληρά, τα πάνθρωμα μέτρα και την βαναυσότητα των κατακτητών, ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε και αγωνίστηκε γενναία για τη ελευθερία του. Σκηνές από την κατοχή και την αντίσταση θα ζωντανέψουν επάνω στη σκηνή οι μαθητές, οι μαθήτριες της 7ης τάξης που ετοίμασαν με την καθηγήτριά τους, την κυρία Ρίτα Συνδύλα. Είναι νύχτα, μια ξάστερη, γλυκιά, ανοιξιάτικη νύχτα. Χιλιάδες ασημένια άστρα τρεμοπαίζουν γλυκά πάνω από τη θυμισμένη Αθήνα, σαν να προκαλούν τους κατοίκους της να βγουν έξω και να χαρούν τις ομορφιές της νύχτας. Μα οι κάτοικοι της Αθήνας δεν βγαίνουν από τα σπίτια τους. Ξέρουν ότι μέσα στη γλυκιά νύχτα παραμονεύει ο θάνατος. Δεν είναι ελεύθεροι. Είναι σκλάβοι που στενάζουν κάτω από την πόρτα του σκληρού κεφαλού και το μαστίγιο του λυπημένου Ιταλού. Είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους και περιμένουν. Περιμένουν με αγωνία, μήπως ακούσουν το χτύπημα του θανάτου, το χτύπημα των Γερμανών στην πόρτα τους. Και περιμένουν με λαχτάρα τη μεγάλη στιγμή, όταν πίσω από τα μαύρα σύννεφα της πλαδιάς, σε επιτύσσει ο ήλιος. Τη γεμάτη γεννάτη! Στάσου, θα πει να μολύσουμε! Πήρε! Είναι νεκρός! Έπρεπε να το πιάσουμε ζωντανό! Ποιος ξέρει τι θα μας έκανε άμα θα το βασανίζαμε! Πόσες πληροφορίες θα έπεσαν στα χέρια μας για τις ενέργειες αυτών των πεισματάριων! Αντιστάσει αυτών που δεν θέλουν να παραδοθούν. Στο σακάκι μου και θα βρεις ένα χαρτί
Με ένα σιμουλακάριο. Δεν είναι πια εκεί. Το οποίο είναι γεμάτη. Τους είδα. Ένας κατάλογος με ονόματα και ένας κόμικας. Έτσι δεν είναι. Θεέ μου, τι να κάνω. Αν δεν ειδοποιηθούν οι άλλοι, θα πιαστούν όλοι από τους Γερμανούς και θα εκτελεστούν. Δεν μπορώ να βοηθήσω όσο τίποτα. Εσύ, ένα παιδί. Μα, για στάσου, μπορείς να πας σε ένα σπίτι, όχι πολύ μακριά από εδώ, να ειδοποιήσεις κάποιον. Μπορώ. Μπράβο, παιδί μου. Άκουσε. Θα πας στο σπίτι αριθμός 313 της Οδού Γεράκης και θα ζητήσεις κάποιον Θωμά Χαρίτο. Θα του πεις, με στέλνει ο Ίκαρος. Τον σκότωσαν απόψε. Τα παιδιά πρέπει να ειδοποιηθούν, γιατί ο κατάλογος είναι στα χέρια των Γερμανών. Θα του πεις ακόμα ότι... Ησύχασε, θα σε πάρω από εδώ. Έλα, κάνε μια προσπάθεια. Αυτό θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Το ακορντεόν». Η χοροδία μας μαζί με τη μαθήτρια Μαρία Τσούρος. Τόση ώρα παιδευόμαστε και δεν έχουμε ακόμη το γραφίσει.
Πάρ' το όνομα του Θωμά Χαρίτη. Γεια, γεια. Διαβόλου. Συγχαρητήρια. Περίφημα. Πολύ καλά. Σε λίγο θα έρχεται και άλλο όνομα. Ο Θωμάς Χαρίτος πιάστηκε ύστερα από μία σύντομη πάλι. Τα τμήματα μας περιμένουν νέα ονόματα για συλλήψεις. Α, ξέχασα να σας πω. Στη συμπλοκή με το Χαρίτο πήρε μέρος και ένα παιδί. Ναι, ένα παιδί. Όχι μεγαλύτερο από 13 χρονών. Επετέχει εναντίον ενός Γερμανού στρατιώτη. Τον τραυμάτιζε σοβαρά και χάθηκε σαν φάντασμα. Απ' τον είχε στο χέρια μου. Κάποιος πήγε στον κήπο. Ελάτε μαζί μου. Πίσω με την επόμενη σκηνή και κάποια τεχνικά θέματα. Πεινάω, έχω δύο μέρες να φάω. Κι εγώ καρβέλι ονειρεύομαι. Πόδο φαγιά, πεινάω. Από όλα έχει κονσέρβες, τυριά και ψωμιά. Απ' την Κόρυνθο. Γιατί, αυτό δεν είναι, να πας. Το να ξέρω τι τρώω. Έχει και ρύζι και μακαρόνια. Θα τα πάρουμε κι αυτά. Αφού δεν τρώγονται. Πεινάω το σκομμάτι. Τι με γεωρίζεις εσύ. Αφού πεινάω. Λοιπόν, όπως είπαμε, το είναι σημαντικό. Πώς πάει. Τι θες εσύ. Έτσι περνούσα και από Παναγιά. Πες το και φύγε. Εδώ Είσαι κατάστοχος!
Είσαι αυτός της Γερμανίας και του Χίτλερ! Κάνατε λάθος, κύριε. Δεν είμαι αυτός που νομίζετε. Είμαι ένας ήσυχος άνθρωπος που κάνω ένα περίπατο. Σας παρακαλώ, κρύψτε το πιστόλι. Σιωπή! Σε αναγνωρίζω! Άκουσε που στάκι και φόρεσε γυαλιά! Μα σε αναγνωρίζω! Είσαι ο κεραμός! Αυτός που τίνασε στον αέρα πέρσι μια γέφυρα την ώρα που περνούσαν Γερμανοί στρατιώτες για να πάνε να χτυπήσουν τους αντάρτες στα βουνά. Ακολούθησε με ήσυχα. Την πάρ' μικρή υποπτή κίνησή σου, θα πεθάνεις. Στρατιώτη, πρόσεξε τους. Thank you.
γνώμοσή μας είναι μεγάλη, παιδί μου. Πες μας όμως, πώς κατάφερες να μας βγάλεις από εδώ. Λέγομαι Γιώργος Σαλάς. Είδαμε τους διαμαντούς να σας συλλαμβάνουν και σκεφτήκαμε πως έχουμε να σας βοηθήσουμε. Δηλαδή, σου προφέρει φάντασμα, για το οποίο μιλάνε όλοι οι Γερμανοί. Εσύ βγήκες στο σπίτι του Γερμανού τα ματάκι και έγραψες στον κώδικα. Και πού τα ξέρετε όλα αυτά, μήπως είναι παγίδα. Μην ανησυχείς, παιδί μου. Δεν έχουμε οι Γερμανοί μόνο τον τρόπο να τα μαθαίνουν όλα. Ξέρουμε κι εμείς που είμαστε οργανωμένοι στις ομάδες αντίστασης ότι ένα παιδί έπιασε τον κατάλογο με τα ονόματα και τον κώδικα που θα μας έστελνε όλους σε εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτό το παιδί βοήθησε τον Μαχαρίτο. Οι Γερμανοί το έχουν ονομάσει παιδί φάντασμα. Εσύ είσαι έτσι, δεν είναι? Ναι, εγώ είμαι. Είσαι ένας ήρωας. Είσαι ένας αληθινός μικρός ήρωας με μεγάλη ψυχή. Θέλεις να πάρεις μέρος στην αντίσταση και να μας βοηθήσεις για την ελευθερία μας? Θέλω, θέλω. Ορκίσου. Εγώ, ο Γιώργος Θαλάσσης, ορκίζομαι να βοηθήσω τους συμπατριώτες μου να ελευθερωθούν από τους απάλαβους τύραννους. Ορκίζομαι να βοηθήσω για την ελευθερία της χώρας μας. Σαν τον μικρό ήρωα Γιώργο Θαλάσση, πολέμησαν οι άνθρωποι γνωστοί και άγνωστοι για να διώξουν τον βάρβαρο κατακτητή. Και η πολυπόθητη μέρα ήρθε. Έφυγαν οι εχθροί και έλαμψε πάλι ο ήλιος. Ανάσαναν οι καρδιές και άνθισε το χαμόγελο στα χείλη. Οι Αθηναίοι ξεχύθηκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν τη νίκη. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όταν έγινε η στρατιωτική παρέλαση τη
της 28ης Οκτωβρίου, ότι οι Έλληνες γονατίζουν μόνο μπροστά στους νεκρούς τους. Χρόνια πολλά! Αξιότιμη γιατί και πρόξενε της Κύπρου, κύριε Αλέξη Βατέ, σας παρακαλώ, ελάτε στο βήμα και εσείς για ένα σύντομο χαιρετισμό. Χρόνια πολλά σε όλους. Επιτρέψτε μου και εμένα να συγχαρώ τη διεύθυνση του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές για αυτήν την ωραία παράσταση σήμερα. Ιδιαίτερη ημία να κάνω στο σχολείο το οποίο μεταφέρει στα παιδιά την ελληνική παράδοση, τη θρησκεία, τη γλώσσα, αλλά πάνω απ' όλα μεταφέρει το τι εστί η ελληνική ψυχή. Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Κύπρος. Αξιότιμη κύριε Βρίτσα, πρόεδρε της μεγαλομήμου κοινότητός μας. Ελάτε να απευθύνετε κι εσείς ένα χαιρετισμό. Αλήθεια, τι θα μπορούσε να πω το Θαυμάση σήμερα μετά από αυτή την εξαιρετική παρουσίαση. Εξοπότατε, πρόξεν Σεράπιος κύριε Κούτρα, κύριε πρόξεν της Κύπρου Φέντονα, κύριε πρόξεν της Ελλάδος κύριε Ζόγκου, πατέρα Νεκτάρια, κυρίες και κύριοι. Προϊστάμενος είσαι σήμερα. Πατέρα Αναστάση, συγγνώμη, είσαι προϊστάμενος, πώς θα πάνε μόνο σήμερα. Ναι. Κύριε Παντιλότη, επειδή είμαι πρόεδρε, κύριε Μπραμάνη, γιατί είναι πνίδι σε επισκοπή μας, κύριε Καραγιώργη, η αγαπητή μας εκπαιδευτική, είναι πραγματικά μια μέρα που θα πρέπει να μας μείνει αξέχαστη. Με αυτά τα νιάτα, με αυτή την παρουσίαση, με αυτή την χοροδία, με αυτά τα παιδιά που μας παρουσιάσαν αυτά τα θέατρα σήμερα, η Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ. Πραγματικά δεν πεθαίνει ποτέ. Μπορούμε να συγκρίνουμε αυτά τα παιδιά μας σήμερα με τα παιδιά του 1940. Όταν ο Μεταξάς είπε το όχι, δεν το έκαψε από μόνο του. Ο κόσμος ήταν έτοιμος να πολεμήσει τον εχθρό. Και αυτά τα παιδιά είναι πραγματικά άξια και να εσείς οι γονείς, να είστε πολύ περήφανοι. Και να ξέρετε ότι αυτή η παιδεία, αυτή η αγωγή, αυτό το ήθος των παιδιών αυτών, αυτή η επένδυση που κάνετε στα παιδιά σας σήμερα και για το μέλλον τους, θα τα απολαύσετε σε όλη σας τη ζωή. Ναι, συγχαρητήρια σε εσάς γονείς, συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς μας, συγχαρητήρια σε όλους εσάς που παρουσιάζετε με την παρουσίαση μας τιμήσετε σήμερα και θέλω να πω και πολύ ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά που με την χοροδία τους, χωρίς κανένα ψεγάδι, χωρίς παραφωνία, παρουσίασαν αυτά τα τραγούδια τόσο τέλεια, χάρη στον μουσικό μας τον κύριο Βαγγέλη. Και πάλι χρόνια πολλά, να είστε καλά, με υγεία και του χρόνου, χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Ελλάδα. Με τους παραδοσιακούς χορούς μας από το Γυμνάσιο Λύκειο του Αγίου Δημητρίου, τους οποίους δίδαξαν ο κύριος Μοσχοβής και ο κύριος Καναλόπουλος. Thank you.
Thank you.